Κύριε Κουσούλη, καλησπέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνομιλούμε για άλλη μία φορά, προκειμένου να ακούσουμε το βαρισίμαντο σχολιασμό σας αναφορικά με την τρέχουσα πολιτική ειδησιογραφία, διεθνή και εσωτερική. Να ξεκινήσω από τη Γαλλία, όπου όλος ο κόσμος ανησύχησε τα τελευταία 24 ώρα αναφορικά με τα έντονα επεισόδια, με αφορμή την δολοφονία του 17χρονου από γαλλικές αστυνομικές δυνάμεις. Τα πράγματα φαίνεται να βαίνουν προς την εκτόνωση. Θέλω ένα σχολιασμό για αυτή την αντίδραση των πολιτών, οι οποίοι, όπως διαβάζω από τον ημερήσιο τύπο, δεν ήταν Γάλλοι πολίτες, αλλά οι αντιδράσεις προήλθαν από πολίτες που είχαν καταγωγή από πρώην αποικιακές κτίσεις της Γαλλίας. Και θέλω τον σχολιασμό γι' αυτό. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι κατά κανόνα είναι Γάλλοι πολίτες. Είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν σχέση με τις πρώην αποικίες, οι γονείς τους, αλλά πάντως είναι Γάλλοι πολίτες στο μεγάλο αριθμό. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η δολοφονία του νέου αυτού ανθρώπου διαμόρφωσε ένα κλίμα εξέγερσης και οι ευκαιρίες αυτές δίνουν πράγματι, διαμορφώνουν μια συνθήκη ώστε μια τέτοια εξέγερση να γίνει αποδεκτή ή τέλος πάντων οι συμμετέχοντες να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη βία αυτή και την επιθετικότητα που αναπτύσσουν. Ξέρετε, στη Γαλλία υπάρχει μια βαθιά ανισότητα ως προς αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν προοπτική, βλέπουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν όπως ο μεγάλος αριθμός σε μια πλούσια χώρα και γι' αυτό οδηγούνται σε αυτές τις συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές έχουν χαρακτήρα εξέγερσης, έκρηξης, σύγκρουσης, άρνησης, βίας, ακραίας βίας μάλιστα. Θυμάστε ότι έχετε συγκρατήσει ότι έγινε επίθεση στο σπίτι ενός δημάρχου στα προάστια του Παρισιού, μια ακραία εγκληματική πράξη. Αυτά όλα γίνονται μέσα σε μια ατμόσφαιρα που καθιστά επιτρεπτές αυτές τις πράξεις, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, ανεκτές και δικαιωμένες για αυτούς που τις επιχειρούν. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον μια εκτόνωση στη Γαλλία και ότι σιγά σιγά θα επέλθει μια ειρήνευση στα πράγματα. Το ζήτημα η πηγή, αν μου επιτρέπετε να σκέψω ακόμη, είναι ότι η Γαλλία είναι μια χώρα ευμάρειας, μια χώρα πρότυπο για τη Δυτική Ευρώπη. Ακολουθεί και αυτή μια πορεία με μεγάλα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα ανάπτυξης, ένταξης, προοπτικής των νέων ανθρώπων. Και κυοφορείται πάντα μια μεγάλη κοινωνική ένταση και σύγκρουση. Τώρα, όσον αφορά το φαινόμενο, αυτά τα επεισόδια πιθανά να επαναληφθούν όπως επαναλήθηκαν κατά το παρελθόν και στο μέλλον. Πιστεύετε ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη σε ένα αμιγώς καπιταλιστικό σύστημα που διάγομαι, τι λάθος έχει κάνει, εκτιμάτε? Να σας πω, θα επιτρέψτε μου να το θέσω λίγο διαφορετικά, δηλαδή να μην το δούμε από την πλευρά του λάθους, αλλά από την πλευρά της εξάντλησης. Η Δυτική Ευρώπη μετά το 1950 ακολούθησε μια γραμμική εξέλιξη, μια γραμμική πορεία μέσα στην οποία κατακτήθηκε και μια νέα πολιτική συνθήκη ελευθερίας και δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα και μια πρωτόγνωρη ευμάρεια. Ξέρετε, ο πλούτος που έχει συγκεντρωθεί στον δυτικό κόσμο δεν έχει ξανασυγκεντρωθεί ποτέ στη διαδρομή της ανθρωπότητας. Είναι κάτι απολύτως πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσει να αντέξει στον μακρύ ιστορικό χρόνο. Θα μπει σε κρίση, σε κραδασμό. Δεν νομίζω ότι είναι η δημοκρατία, δηλαδή η πολιτική λειτουργία αυτή που ευθύνεται, αλλά η συνολική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί μέσα σε αυτή την εξέλιξη. Οικονομική λειτουργία, αντίληψη των ανθρώπων, ιδεολογικά ζητήματα, πρότυπα τα οποία καθιερώθηκαν. Τελικά ένας κόσμος ο οποίος εξαντλείται, δηλαδή σιγά σιγά η ευμάρεια αυτή μοιάζει με μια αστραπή. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω λίγο ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό της εξέλιξης της Δυτικής Ευρώπης, έχω βγάλει ένα μικρό βιβλιαράκι, μια μπροσούρα με τίτλο «Μανιφέστο κατά του επίκαιρου». Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Βεβαίως, αυτό. Βεβαίως. Ένα μικρό κεφάλαιό του είναι η αστραπή της ευμάρειας. Δηλαδή ότι
στο μακρύ χρόνο αυτό το οποίο διαμορφώθηκε στην Ευρώπη θα καταγραφεί ως αστραπή της ευμάρειας, εάν δεν αναπλαστεί, αν η πολιτική λειτουργία δεν ξαναπάρει πάλι τα πρωτεία στα χέρια της και αν γενικά οι δυτικές κοινωνίες δεν ξανασκεφτούν και δεν ξανασυζητήσουν τον εαυτό τους. Εκτιμάτε τα πράγματα αυτή, οδηγούνται ναι. κάποια στιγμή, συγγνώμη, σε ένα αδιέξοδο. Μια χώρα ισχυρή, βέβαια, η οποία δεν θα καταρρεύσει, δεν μιλάω με αυτά τα κριτήρια. Εξάλλου είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ τη Γαλλία πάρα πολύ και αυτά που διαπιστώνω με επικραίνουν γιατί έχω σπουδάσει στη Γαλλία. Νομίζω ότι τελικά αυτός ο δυτικός κόσμος θα αντέξει κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί έχει μέσα του μια δύναμη και ένα πνεύμα αυτοσυντήρησης που θα τον οδηγήσει σε μια αναπροσαρμογή στα νέα δεδομένα. Κύριε Κουστούλη, εκτιμάτε ότι όπως τη χαρακτηρίσετε και στο βιβλίο σας, αυτή η αστραπή της ευμάρειας φτάνει προς το τέλος της και θα αρχίσουν από εδώ και πέρα τα φαινόμενα των αντιδράσεων, των ακραίων αντιδράσεων να πυκνώνουν στην Ευρώπη? Όπως την έχουμε ζήσει αυτή την ευμάρεια, η ευμάρεια αυτή, όπως την έχουμε ζήσει, επαναλαμβάνω, πηγαίνει σε ένα τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη. Ξέρετε, η Δυτική Ευρώπη έζησε μέσα στην πλάνη της αισιόδοξης ματιάς στην ιστορία. Δηλαδή ότι τα πράγματα με μια μαθηματική βεβαιότητα περίπου, νομοτελειακά, θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αυτή είναι η θεωρία της γραμμικής εξέλιξης. Δηλαδή ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα από φέτος και την άλλη χρονιά οπωσδήποτε καλύτερα από τις προηγούμενες. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Φτάνουν τα πράγματα κάποια στιγμή, δηλαδή σε ένα όριο, ενδεχομένως και σε ένα αδιέξοδο. Νομίζω ότι εκεί οδηγείται η Ευρώπη και κατά τη γνώμη μου θα ξανασυζητήσει τον εαυτό της και θα βρει έναν δρόμο διεξόδου. Οι νέοι που εξεγείρονται στη Γαλλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη με πάμπολα επεισόδια, ακραία στο Βέλγιο, θυμίζομαι στην Ελλάδα, οδηγούνται στα άκρα, είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Να σας πω, με την έννοια της ανησυχίας δεν με ανησυχεί, με προβληματίζει περισσότερο. Αυτό το οποίο συμβαίνει, ξέρετε, στις κοινωνίες δυτικού τύπου, όπου υπάρχει πολιτική λειτουργία, εννοώ, υπάρχουν πολλά κόμματα, δηλαδή μπορεί κανείς να εκφραστεί πολιτικά, να οργανωθεί πολιτικά, να εκφραστεί ελεύθερα πολιτικά, να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτά όλα, αυτές οι αντιδράσεις, ακόμη και οι ακραίες πράξεις εναντίωσης στο λεγόμενο σύστημα, κάποια στιγμή εκτονώνονται, αφομοιώνονται, ησυχάζουν και αυτό το σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δείχνει μια αντοχή στη διαδρομή, αφού μπορεί κατά κάποιο τρόπο και τα αφομοιώνει όλα αυτά, αυτό τουλάχιστον συνέβαινε και συμβαίνει ως τώρα και μπορεί και συνεχίσει. Αν το παρατηρούσαμε από μακριά θα βλέπουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, δηλαδή προσαρμοζόμενο και με την έννοια αυτή δείχνει μια ανθεκτικότητα. Τώρα, να οδηγηθούμε λίγο στα της Ελλάδος και θέλω ένα σχόλιο αναφορικά με τα προκύπτοντα εκλογικά στοιχεία που έχουμε με την οκτακομματική Βουλή. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για τα προβλήματα που θα επιφέρει η πληθώρα αυτή των κομμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του πολιτεύματος στην χώρα. Ενισχύεται η άκρα δεξιά της δεξιάς. Δηλαδή τα κόμματα που ανήκουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν επίσης μια ανησυχία και ένα προβληματισμό. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να ψηφίζουν για παράδειγμα ως αντίδραση τους Σπαρτιάτες και μάλιστα να το λένε και το παραδέχονται χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει φασισμός, ναζισμός, νεοφασισμός. Απλά ασπάζονται την ιδεολογία αυτή. Όπως τα λέτε είναι ακριβώς, όπως τα περιγράφετε ακριβώς. Δεν ασπάζονται. Εννοώ δηλαδή από αντίδραση εκφράζονται προς τα εκεί, γιατί για να ασπάζονται πρέπει να γνωρίζουν και έχουν περισσότερο μια ιδέα πάρα πολύ συγκεκριμένη για το τι είναι όλα αυτά. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι ας πούμε των Σπαρτιατών νομίζω δεν γνωρίζετε τι είναι φασισμός, τι είναι ναζισμός. Εξάλλου φασισμός και ναζισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ούτε αυτό οι άνθρωποι το έχουν στο μυαλό τους, χρησιμοποιούν λέξεις που κατεδαφίζουν τα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, ξέρετε, εκφράζεται μια άρνηση, δηλαδή είναι μια σύγκρουση απέναντι στο λεγόμενο σύστημα, είναι μια απόρριψη, μια τυφλή καταδίκη και αναζητούν ιδιαίτερα και νέοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι άνθρωποι, έναν τρόπο πολιτικής έκφρασης
και πολλοί από αυτούς τον βρίσκουν στα δεξιά κόμματα τα οποία υιοθετούν ακραίες απόψεις και που ως αντισυστημικές, όπως αδόκιμα τις χαρακτηρίζουμε, γίνονται αντικείμενο επιλογής και υποστήριξης. Αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν σε όλες τις κοινωνίες, ιδιαίτερα στις κοινωνίες που τις διαπερνά μια κρίση και ενδεχομένως ζουν μια συνθήκη παρακμής. Υπάρχει πάντα ένα ρεύμα άρνησης, ένα ρεύμα απόρριψης. Άλλοτε αυτό το ρεύμα άρνησης βρίσκει τρόπο και εκφράζεται πολιτικά, άλλοτε δεν βρίσκει τρόπο να εκφραστεί. Στη συνθήκη που διαμορφώθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία θα έλεγα μέσα στη συνθήκη, εκφράστηκε αυτή η άρνηση. Υπενθυμίζω ότι η Χρυσή Αυγή είχε πάρει πολύ υψηλά ποσοστά κάποια στιγμή. Νομίζω είχε πλησιάσει το 10% σε μια αναμέτρηση για την Ευρωβουλή. Θέλω να πω ότι αυτές οι τάσεις είναι υπαρκτές. Υπενθυμίζω ότι το 16% στις εκλογές της 21ης Μαΐου έμεινε εκτός Βουλής. Αυτό το 16% είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και αυτό τροφοδότησε τα μικρά ακραία κόμματα. Τώρα, όσον αφορά την παιδεία, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μάθημα όπου τα παιδιά από τη γυμνασιακή, ηλικιακή εκπαίδευση να γνωρίζουν τι εστί ιστορικά φασισμός και ναζισμός. Και καταρχήν να μάθουμε τι είναι πολιτική. Τι είναι πολιτική. Mm-hmm. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κέριο. Να σας πω για παράδειγμα, τα παιδιά θα έπρεπε να μάθουν ή να ακούσουν από την αρχή ότι η έννοια εξουσία και πολιτική είναι δύο διαφορετικές έννοιες και ότι η πολιτική είναι μια έννοια εναντίον της εξουσίας. Η εξουσία έχει μια καθολική αντίληψη, θέλει να ελέγξει τα πάντα, τα θέλει όλα δικά της, ενώ η πολιτική είναι μια διαλογική διαδικασία αντιπαράθεσης που στην πραγματικότητα επιδιώκει η πολιτική κατέληξη στο δημοκρατικό πλαίσιο, η πολιτική οδηγεί στη δημοκρατία, όπου εκεί όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν. Η δημοκρατία είναι το πλαίσιο συνύπαρξης των ανθρώπων, όπου προστατεύεται η διαφορετικότητα και η ανομοιότητα των προσώπων, των γνωμών, των επιλογών, των αντιλήψεων. Για να νοηθεί αυτό, πρέπει να υπάρχει πολιτική λειτουργία. Πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα, διαλογική αντιπαράθεση. Να υπάρχει ελευθερία του λόγου, ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία της δράσης. Με αυτή την έννοια λέω ότι η πολιτική είναι μια έννοια εναντίον της εξουσίας, γιατί η πολιτική περιορίζει την εξουσία αφού στο βάθος την κατακερματίζει, δηλαδή της αμφισβητεί τον τελευταίο λόγο. Τώρα, στη συνέχεια, για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ιστορία. Οι νέοι άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν τι ήταν ο ναζισμός. Ο ναζισμός, ξέρετε, ήταν ένα φοβερό φαινόμενο στους κόλπους του οποίου διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις μιας ακραίας βαρβαρότητας. Αυτό οι νέοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Έχουν ακουστά για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πώς ακριβώς οδηγηθήκαμε εκεί, δηλαδή πώς ένα κόμμα μικρό, το ναζιστικό κόμμα, κερδίζει έναν λαό, τον οδηγεί στον πόλεμο και τέλος καταραίει το 45. Αυτό είναι πάρα πολύ διδακτικό για τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Το ίδιο και για το φατσισμό στην Ιταλία. Και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία έχουν μεγάλη παιδαγωγική αξία όταν κανείς τα γνωρίζει, εκτιμά περισσότερο τη δημοκρατία και τη στηρίζει με μεγαλύτερο πάθος, πιστεύω. Αλλά αυτά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Δυστυχώς είναι έτσι. Δεν διδάσκονται. Τελευταίο ερώτημα. Διάβασα πρόσφατα, άλλωστε αυτογραφείτε και εσείς. Μου επιτρέπετε. Παράδειγμα, θα μπορούσε, ας πούμε, να διδάσκεται αναλυτικά στα σχολεία, ας πούμε, ο επιτάφιος του Περικλέους, δηλαδή ο επιτάφιος του Θουκυδίδη που τον βάζει στα χείλη του Περικλή, που είναι ένας φοβερό πολιτικό κείμενο υπέρ της δημοκρατίας, το οποίο οι Έλληνες θα έπρεπε να το γνωρίζουν απ' έξω, αν μπορούσα να πω έτσι, αν με επιτρεπόταν. Υπερβολή, ναι, ναι. Mm-hmm. Τελευταίο ερώτημα, σας φοβίζει αυτό που γράφηκε και συζητήθηκε στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ότι η Ευρώπη και μέσα στην Ευρώπη είναι εκεί η Ελλάδα, πλησιάζει εποχές 32. Δεν νομίζω, είναι μια υπερβολή. Αυτό, δεν θα πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι, ούτε καν παραλληλία συνθήκων υπάρχει. Νομίζω η συνθήκη κάθε φορά που ζούμε είναι διαφορετική. Ξέρετε, η αντίληψη που λέει ότι υπάρχει μια ιστορία με κεφαλαίο που όλα κατά κάποιο τρόπο είναι ίδια, ενοποιημένα, επαναλαμβάνονται, δεν ισχύει. Κάθε φορά η συνθήκη είναι ριζικά διαφορετική
και οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα με ριζικά διαφορετικό τρόπο, έχουν άλλες αντιλήψεις. Ήδη κάθε μικρή ή μεγαλύτερη κοινότητα είναι μια διαφορετική κοινωνικοπολιτική οντότητα. Βλέπει τα πράγματα με τον τρόπο της, πορεύεται με τον τρόπο της και αποφασίζει για το καλό ή το κακό. Δεν θα συμφωνούσα με αυτή την κρίση ότι τα πράγματα μοιάζουν με την κατάσταση του 1932, τέλος πάντων της εποχής. Ναι, με το σκεπτικό ότι τα ακραία κόμματα της δεξιάς πληθαίνουν ποσοστιαία, είτε λέγεται Μελόνι, είτε λέγεται Λεπέν, είτε στην Ουγγαρία η κυβέρνηση, στην είναι Πολωνία. Είναι διαφορετικά όλα αυτά, ξέρετε, είναι όλα αυτά διαφορετικά. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα έλεγα το εξής, ότι αυτά τα μικρά κόμματα τα οποία κινούνται στα δεξιότερα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, ούτε τις Σπαρτιάτες, ούτε τη Νίκη, τους γνωρίσαμε στην τελευταία φάση, δεν εννοώ ότι είναι ίδιο κόμμα η Νίκη με τις Σπαρτιάτες, το κάθε κόμμα διαφορετικά, λένε πράγματα τα οποία επιλέγονται σε μια διαδικασία με πάρα πολύ περιορισμένα ποσοστά. Όλοι οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν τα ίδια πράγματα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι δεν μπορεί να ψηφιστεί ένα κόμμα ή δύο κόμματα ή τρία κόμματα, υπάρχει διαφορετικότητα των επιλογών, υπάρχει άρνηση. Δεν πρέπει κάτι να μας φοβίζει. Ξέρετε, στη μεγάλη ροή του ποταμού των γεγονότων της ιστορίας, με μικρό και όχι με κεφαλαίο της ιστορίας, στις όχθες συμβαίνουν διάφορα πράγματα, μικρά ή λιγότερο μικρά επεισόδια. Καθώς κυλάει το μεγάλο ρεύμα, αυτά τα μικρά ή λιγότερο μικρά επεισόδια μένουν πίσω και χάνονται στο χρόνο. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμότατα για τον βαρισίμαντο σχολιασμό που μας κάνετε για την επικαιρότητα. Βαρισίμαντος. Ας μην πούμε υπερβολές. Τέτοιες φορές πρέπει να ακούγονται. Γιατί είμαι βέβαιος για την αυθόρμητη και ειλικρινή, τον αυθόρμητο και ειλικρινή λόγο σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.